Κύριε Βρύσαλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τη συζήτηση με κάτι που προέκυψε από το ρεπορτάζ, όπως το ακούσαμε νωρίτερα, από τη Μέρη την Καριωτάκη. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αν γνωρίζετε, τι ακριβώς συμβαίνει με ένα ανήλικο παιδί που ενώ έκανε εισαγωγή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για μια χειρουργική επέμβαση, μετά από μια επιπλοκή χρειάστηκε να εισαχθεί στην μονάδα παιδών του νοσοκομείου και τελικά προέκυψε ότι είναι και θετικό στον κορονοϊό. Έχετε κάποια πληροφόρηση ως προς αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ το πληροφορήθηκα σήμερα. Δυστυχώς αυτό που έχουμε τονίσει πολλές φορές είναι υγειονομική, ότι θα πρέπει να γίνονται επανειλημμένα τεστ COVID, όχι μόνο rapid, και στους ανθρώπους που έρχονται σαν συνοδοί στα νοσοκομεία, αλλά και σε αυτούς που πρόκειται να χειρουργηθούν. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε εισακουστεί. Ακόμα και τα αρνητικά τεστ rapid COVID, πολλές φορές, αν γίνει κάποιο δεύτερο τεστ, βγαίνει θετικό. Άρα χρειάζεται μια πολύ καλή προετοιμασία από τα πριν και έλεγχος όλου αυτού του πληθυσμού που έρχεται στα νοσοκομεία και όχι μόνο στα νοσοκομεία, στους χώρους που εργάζεται, στους χώρους που εκπαιδεύεται. Κάτι που η πολιτεία εδώ και αρκετούς μήνες από την έναρξη της πανδημίας δεν ακούει τα αιτήματα των υγειονομικών. Δηλαδή, αυτό το παιδί που ήρθε με την οικογένειά του για μία επέμβαση, υπάρχει περίπτωση να κόλλησε κορονοϊό εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, κύριε Βρύσαλη? Υπάρχει περίπτωση το αρνητικό τεστ rabbit που ήταν να ήταν ψευδώς αρνητικό. Αλλά σε αυτό δεν μπορώ να επισέλθω. Καταλαβαίνετε, εδώ πρέπει να μιλήσουν οι επιστήμονες. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω, όπως το λένε και οι επιστήμονες, πολλές φορές τα αρνητικά τεστ rabbit πολλές φορές είναι ψευδώς αρνητικά. Άρα θέλει επισταμένη έρευνα, επισταμένη ιχνηλάτηση για να δεις κανένας τι έχει προκύψει και για τη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και για άλλες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ή είχαν προκύψει και πριν. Το δικό μας ρεπορτάζ βεβαίως λέει, δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε, ότι το παιδί αυτό νοσηλεύεται στη μονάδα παιδών του Παγνή, όχι όμως εξαιτίας του κορονοϊού, απλά κατά τη νοσηλεία του στη μονάδα διαπιστώθηκε ότι είναι και θετικό στον κορονοϊό. Και εγώ αυτό γνωρίζω, κύριε Δασκαλάκη, αλλά προφανώς θα γίνει επίσημη ενημέρωση για τη διοίκηση τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι, σε ό,τι έχει συμβεί πραγματικά για το συγκεκριμένο ασθενή. Πάντως είναι και ένας εκ των δύο γονέων, από ό,τι γνωρίζουμε, θετικός στον κορονοϊό. Αυτό τουλάχιστον και η πληροφορία και εμένα αυτό λέει. Απλώς πρέπει να εξυπηρετηθεί και αυτό, αυτό πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι, επειδή θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα με τα rapid test. Μέσα στην εβδομάδα είδαμε και μία αντίδραση από το Σωματείο των Εργαζομένων μετά τη σωστή απόφαση της διοίκησης, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, να υπάρξει έλεγχος στους συνοδούς αλλά και στις αποκλειστικές νοσοκόμες. Αυτός ο έλεγχος όμως, και αυτό νομίζω είναι και το πρόβλημα, είναι στο προσωπικό κόστος του κάθε συνοδού και της κάθε αποκλειστικής νοσοκόμας. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιδράσατε, γιατί δεχτήκατε και αντιδράσεις από συνοδούς ασθενών και αποκλειστικές. Βεβαίως υπάρχει καταγραφή των ασθενών και των συνοδών των ασθενών. Ένα πάγιο αίτημα που είχαμε σαν σωματείο, ότι θα πρέπει να γίνονται τακτικά τεστ COVID και στο υγειονομικό προσωπικό και στους συνοδούς ασθενών και στους αποκλειστικούς νοσηλευτές, αλλά και όσους ασθενείς πρόκειται να κάνουν κάποιο χειρουργείο. Εν τούτης, αυτό το σωστό μέτρο, δυστυχώς, κάτω από με τη λογική του κόστους που υπάρχει αυτή τη στιγμή γενικότερα στο Υπουργείο Υγείας, την 7η είπε και στη διοίκηση, μετακυλίεται στους ίδιους ασθενείς. Με αποτέλεσμα, ανάγκη που υπάρχει το να γίνονται τεστ, καλούνται οι ίδιοι ασθενείς, οι συνοδοί τους, να πληρώσουν, όταν οι ίδιοι προφανώς δεν ευθύνονται και δεν είναι δικιά τους ευθύνη, και προφανώς έπρεπε την ευθύνη του συνοδού να την είχε εξασφαλίσει με μόνιμο προσωπικό το ίδιο το νοσοκομείο, κάτι που δεν κάνει. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Βρύσαλη, να επανεξετάσει η διοίκηση του νοσοκομείου αυτή την απόφαση, που επαναλαμβάνω, είναι μια σωστή απόφαση να υπάρχει έλεγχος στους ανθρώπους που μπαίνουν και βγαίνουν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι το Πανεπιστημιακό. Όμως καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα που χρειάζονται τη βοήθεια των συνοδών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν λοιπόν κάθε 2 ή 3 ημέρες
πρέπει η οικογένεια να επιβαρύνεται με το κόστος ενός rapid test. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ δημιουργείται και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Βεβαίως κοινωνικό πρόβλημα, το είχαμε επισημάνει και στη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στον διοικητή, ότι αυτό το κόστος πρέπει να το αναλάβει η ίδια η πολιτεία. Δεν μπορεί δηλαδή ευθύνη κρατική να μεταφέρεται στην ατομική ευθύνη όπως τους τελευταίους μήνες η διοίκηση και η κυβέρνηση κάνει. Πότε φταίνε αυτοί που αρρωσταίνουν, πότε φταίνε οι υγειονομικοί που νοσούν, αλλά την ευθύνη τη δικιά της να εξασφαλίσει τεστ COVID και στους ανθρώπους που έρχονται στο νοσοκομείο, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, κύριε Δασκαλάκη. Mm-hmm. Εδώ με αγώνα εμείς δίνουμε να κάνουμε ένα τεστ σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί τα πρωτόκολλα που έχουν γίνει λάστιχο ή τα λάστιχα πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή είναι στοιχισμένα με τη λογική του κόστους. Και το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει εκτεταμένος έλεγχος προληπτικός με τεστ και σε εκεί που συγχρονίζονται μέχρι τώρα τουλάχιστον η νεολαία στα σχολεία, αλλά και στους χώρους δουλειάς να γίνονται έλεγχοι. Θα πρέπει να πυκνώσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορεί ένα χρόνο τώρα που κλείνουμε αυτές τις μέρες με το lockdown να ανοιγοκλίνει όλη αυτή η δραστηριότητα, γιατί δεν έχει υπαρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο 11 μήνες. Το lockdown έχει ένα ρόλο όταν παίρνει ταυτόχρονα και άλλα μέτρα πρόληψης. Αυτή τη στιγμή, άλλο μέτρο πρόληψης όλους αυτούς τους μήνες, εμείς οι υγειονομικοί αλλά και ο κόσμος δεν έχουμε δει. Κύριε Βρύσαλη, θέλω να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το κομμάτι και συγγνώμη που διακόπτω λίγο άκοψα, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος σαν δελτίο ειδήσεων είναι λίγο πιο περιορισμένος. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της πίεσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε επίπεδο Κρήτης, με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο που πιέζεται περισσότερο από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης είναι το Βενιζέλιο, καθώς έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών στην κλινική COVID, αλλά έχει και ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή, με την θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε μπροστά, όπως όλα δείχνουν, σε ένα τρίτο κύμα που έχει μια επιθετική συμπεριφορά και απέναντι στην Κρήτη, θεωρείτε ότι μπορεί να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε επίπεδο νησιού? Κοιτάξτε να δείτε, παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουμε όλοι με ακόμη υγειονομικοί, είναι πολύ συγκεκριμένο το όριο του συστήματος υγείας και στην Κρήτη που μπορεί να περιθάψει όχι μόνο ασθενείς COVID, αλλά και ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα που δυστυχώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα όσοι προσέχονται στα νοσοκομεία έρχονται με βαριά συμπτώματα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσουμε είναι ότι ακόμα και τώρα μονάδες εντατικής θεραπείας, κρεβάτια που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από αύριο, να πω χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει το αντίστοιχο μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό για να καλύψει αυτά τα κρεβάτια. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί τα νοσοκομεία να είναι ούτε ακορντεόν να ανοιγοκλίνονται κλινικές, ούτε αποθήκες που να μεταφέρονται οι ασθενείς για να κάνουμε μια δεύτερη ή τρίτη κλινική COVID. Mm-hmm. Αυτά έπρεπε να είχαν προβλεφθεί εδώ και 11 μήνες. Γι' αυτό έγινε και το πρώτο lockdown. Να κερδίσεις χρόνο, να εξασφαλίσεις προσωπικό, εξοπλισμό, να εξασφαλίσεις φάρμακα, να εξασφαλίσεις χώρους. Όλα αυτά περάσανε 11 μήνες και φτάσαμε τώρα στο τρίτο κύμα που όλοι γνωρίζαμε ότι θα έρθει με μια νέα μετάλλαξη που στο νησί μας είναι ακόμα πιο μεταδοτική και τώρα λέμε ή τώρα τρέχουν οι διοικήσεις να εφαρμόσουν σχέδια που αυτά τα σχέδια δεν πατάνε καθόλου στην πραγματικότητα. Τώρα κύριε Βρύσαλη, να μεταφέρω και μια είδηση που μου μεταφέρουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα έγγραφο από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίου, μιας και αναφερθήκατε στο κομμάτι των σχολείων, που ζητά λόγω κρουσμάτων σε σχολεία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας, κοινοποιεί αυτό το έγγραφο, να υποθέσω, και στην περιφέρεια Κρήτης, για κλείσιμο των σχολείων στον Δήμο από τη Δευτέρα. Είναι ένα αίτημα που κάνει ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων με επίσημο έγγραφο. Είναι μια είδηση που την πληροφορηθήκαμε αμέσως τώρα και την μεταφέρουμε. Ξέρετε κύριε Δασκαλάκη, να κλείσουν τα σχολεία, αλλά να κλείσουν όπως κλείσανε και πριν, αλλά να εξασφαλιστούν και αίθουσες μεγαλύτερες ώστε τα παιδιά μας να μην στηβάζονται, να εξασφαλιστούν καθαρίστρες, να εξασφαλιστούν χώροι τέτοια που να μπορούν τα παιδιά μας με ασφάλεια να πηγαίνουν. Η λύση δεν είναι να ανοίξει και να κλείνει τα σχολεία, να έχει ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια, να μην παίρνει κανένα μέτρο και μετά να έρχεσαι και να λες και τι να κάνουμε.
αυτά που λέγανε οι μαχόμενοι υγειονομικοί όλο αυτό το διάστημα, τίποτα από αυτά δεν έχουν κάνει η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα να τελειώσει το κέντρο Σκαλάκη, όχι μόνο να μην προσλαμβάνει προσωπικό, και να διωκόμαστε γιατί καταγγέλνουμε αυτή την πολιτική, και να ιδιωτικοποιούνται τομείς της υγείας όπως γίνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τα πλυντήρια, και να ετοιμάζονται να απολυθούν πάνω από 300 εργαζόμενοι τελειώνοντας οι συμβάσεις. Αυτά η κυβέρνηση, αν ήθελε όντως να θωρακίσει το σύστημα υγείας, τον κόσμο, τον ελάχιστο που έφερε τους συμβασιούχους στα νοσοκομεία της Ελλάδας, θα έπρεπε να τους κάνει μετατροπή σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Θα έπρεπε να στελεχώσει τις μονάδες από χτες με ειδικευμένο προσωπικό. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε: Δεν γεννάμε, λέει, νοσηλευτές και γιατρούς. Όταν όμως είναι να γεννήσουν κέρδη κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως έγινε το καλοκαίρι, που στεβαζόντουσαν οι άνθρωποι στα καράβια, στα αεροπλάνα ή στεβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τότε γεννιούνται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά για τις ανάγκες του κόσμου δεν γεννούνται ούτε γιατροί ούτε νοσηλευτές. Ενώ υπάρχουν. Μπορούσε να έχουν προσλάβει πολύ κόσμο, κύριε Δασκαλάκη, δεν το έχουν κάνει και πληρώνουμε δυστυχώς ο κόσμος αυτή την πολιτική που πρέπει αυτή να ανατραπεί. Κύριε Βρύσαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Δασκαλάκη. Γεια σας.